τελειώνοντας ο χρόνος, το 2011, με τις καλύτερες ευχές μου για τον καινούργιο χρόνο, αποφάσισα να κάνω μια έκθεση στην Τρίπολη, μια έκθεση ευχή, με την ελπίδα ότι λεφτά υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και ο επόμενος χρόνος ελπίζω να είναι πολύ καλύτερος από τον περασμένο που ζούμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο έλλειμμα ψηφιακής ισορροπίας και εξαιτίας των δρόμενων στην πολιτική και στην κοινωνική σκηνή. Και εκείνο που αυτή τη στιγμή προέχει πάνω απ' όλα είναι να δώσουμε ένα νέο μήνυμα και ένα νέο νόημα και ένα νέο όραμα στην ελληνική κοινωνία για να μπορέσει να αντιπεξέλθει όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές που είναι μια μεγάλη παγίδα που έχει στηθεί. Που ελπίζω ότι με τη βοήθεια και την συμμετοχή όλων μας θα ξεπεραστούμε όλοι. Είναι μεγάλη μας τιμή και πολύ υπερηφάνεια για την Αρκαδία το ότι ο Δημήτρης Οταλαγάνης όχι απλώς κατάγεται από την Τρίπολη, όχι απλώς μεγάλωσε στην Τρίπολη, αλλά συνεχίζει διαρκώς να μεγαλώνει μέσα στην Τρίπολη. Ιδιαίτερα η σημερινή θεματολογία με αναφορά στον Πάνα δείχνει την μεγάλη αγάπη του Ταλαγάνη απέναντι στους αρκαδικούς μύθους, στους διαχρονικούς, στους αιώνιους μύθους της ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί ο Πάνας, για τους Αρκάδες, είναι η ταυτότητά τους. Γιατί ο Πάνας, για τους Αρκάδες, είναι το επιμύθιό τους. Και ο Ταλαγάνης είναι και αυτός ένας σημαντικός και κορυφαίος δημιουργός που το δικό του το επιμύθιο είναι συνέχεια να δημιουργεί στη βάση του αρκαδικού μύθου. Ό,τι να πω εγώ για τον Δημήτρη Ταλαγάνη είναι λίγο. Νομίζω ότι έχει εκτιμήσει την Τρίπολη και την Αρκαδία όχι μόνο στο μελλοντικό αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα. Θα είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Ατρόπολης και για μένα προσωπικά να είναι δίπλα μας και στη προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε ώστε να βγάλουμε την Τρίπολη στην επιφάνεια. Και όταν λέω Τρίπολη, ενώ το διευρυμένο Δήμο, όπως γνωρίζετε, έχει ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες. Ο Δημήτρης είναι πάντα δημιουργικός και όλοι μας το γνωρίζουμε. Μια κουβέντα του λες και αυτός το έχει δημιουργήσει στο μυαλό του, το έχει κάνει ναό, το έχει κάνει ζωγραφιά, το έχει κάνει οτιδήποτε άλλο που εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Εμείς αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε τον Δημήτρη είναι να είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε για τον νέο Δήμο. Γνωρίζετε ότι ο νέος Δήμος Τρίπολης έχει ιδιαίτερες δυνατότητες, τον έχει πρικήσει ιστορία, η φύση, και σε αυτή την προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε να αναδείξουμε αυτά τα σημαντικά πλεονεκτήματα του Δήμου, θέλουμε το Δήμο δίπλα μας. Πιστεύω ότι δεν θα μας το αρνηθεί. Είναι η ιδιαίτερη χαρά μας και είμαστε και υπερήφανοι γιατί ο Δημήτρης Οταλαγάνης είναι συμπολίτης μας. Είναι ένας άνθρωπος που η φήμη του και η τεχνοτροπία του και η τέχνη του και οι επιδόσεις του είναι γνωστές σε όλο τον σύγχρονο κόσμο της τέχνης. Δύο συμμαθητές δεν δίνουν προσοχή στο μάθημα. Καθηγητής ο Κατσίγιαννης και διευθυντής του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου. Αυτοί λοιπόν οι δύο μικροί μαθητές στα τελευταία θρανία ανταλλάσσουν κάτι σχέδια αδιαφορώντας για το μάθημα. Ο ένας φτιάχνει ένα άνθος, ωραίο, και ο άλλος φτιάχνει ένα γαρβέλι. Καρδερίνα. Ο Κατσίγιαννης θυμώνει, κάνει δεύτερη παρατήρηση. Δεν ακούνε. Και πιάνει η παιδιά το κουδούνι. Το κουδούνι του σχολείου, που ήταν δίπλα στην έδρα.
ήταν μπρούτσινο και το πετάει κατευθείαν στο κεφάλι αυτών των δύο μαχητών. Έκτοτε φύγανε. Έφυγε αυτός με το άνθος και έφτιαχνε άνθη στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στην Αμερική. Έφτιαχνε την ψυχή των ανθρώπων, το καλό, το ωραίο. Και κάποια στιγμή ερχόταν ξανά δίπλα στη γειτονιά, εκεί παραλίγο να φάει το κουδούνι. Το μόνο που εγώ θα ήθελα να ευχηθώ, επειδή αυτό το δίδυμο του Πέτρου και του Γιάννη στην Τρίπολη αυτή την εποχή τη δύσκολη είναι ένα δίδυμο που πιστεύω με λίγη προσπάθεια, ακόμη λίγη προσπάθεια, μπορεί να κάνει και να φέρει μια μεγάλη ανατροπή σε μια κοινωνία η οποία χυμάζεται, θα πω για την κοινωνία της πόλης μας, χυμάζεται από χρόνια προβλήματα, τα οποία τα ξέρουμε και ο ένας και ο άλλος. Στο χέρι τους είναι και του ενός και του άλλου να δώσουν αυτή τη στιγμή ένα μεγαλύτερο βάρος στην παιδεία και στον πολιτισμό που πραγματικά έχει ανάγκη η κοινωνία μας, έχει ανάγκη ο άνθρωπος ο σημερινός, η νέα γενιά.